Τυφλό, αλλά στοχευμένο. Ήταν ένα χτύπημα στην Ευρώπη της δημοκρατίας και της ελευθερίας. Ένα χτύπημα στην Ευρώπη της πολυπολιτισμικότητας. Τούτη την ώρα ενώνουμε όλοι τις δυνάμεις μας. Δυναμώνουμε την αλληλεγγύη μας στο γαλλικό λαό και συμπαραστεκόμαστε στη γαλλική κυβέρνηση. Μπαίνουμε εμπόδιο στα σχέδια των τρομοκρατών και της βαρβαρότητας. Οι τρομοκράτες θα μας νικήσουν αν καταφέρουν να μας τρομοκρατήσουν. Αν μας αναγκάσουν να εγκαταλείψουμε τις αρχές μας. Αν μας οδηγήσουν σε μια Ευρώπη φρούριο, μέσα στο οποίο θα ζουν φοβισμένοι λαοί. Την τρομοκρατία και τη βαρβαρότητα θα την νικήσουμε μόνο αν επιδείξουμε αποφασιστικότητα στην επιλογή μας για μια Ευρώπη της δημοκρατίας, της ελευθερίας και της αλληλεγγύης. Χρέος μας να εξαρθρώσουμε και να απομονώσουμε άμεσα τους τρομοκράτες. Χρέος μας όμως είναι και να σταματήσουμε άμεσα τον κύκλο της βίας και των πολεμικών συγκρούσεων. Να βρούμε λύση στο προσφυγικό πρόβλημα, στο δράμα των ανθρώπων που φεύγουν από τα σπίτια τους κυνηγημένοι από τους ίδιους τρομοκράτες και πνίγονται στη Μεσόγειο θάλασσα. Χρέος όλων μας να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον ασφάλειας για όλους τους λαούς της Ευρώπης. Η Ευρώπη ήταν, είναι και θα παραμείνει έδαφος ελευθερίας και δημοκρατίας. Και σήμερα, περισσότερο από ποτέ, οφείλουμε να ενισχύσουμε τις αξίες του ουμανισμού και της ελευθερίας που ανέδειξε η Γαλλική Επανάσταση.